Πάμε να δούμε λίγο πρώτα απ' όλα τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με delivery ή φαγητό σε πακέτο. Δύο ζητήματα ανησυχούν τους πελάτες όταν παραγγέλνουν φαγητό από ένα εστιατόριο αυτή την περίοδο. Πρώτον, κατά πόσο τηρούνται οι κανόνες υγιεινής όχι μόνο στην παρασκευή αλλά και στην παράδοση του φαγητού, δηλαδή κατά πόσο μπορούν να εμπιστευτούν το εστιατόριο ότι το φαγητό που θα φάνε θα είναι ασφαλές όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για την οικογένειά τους. Και δεύτερον, αν το φαγητό που θα παραγγείλουν είναι αρκετά οικονομικό έτσι ώστε να μπορέσουν να δικαιολογήσουν ένα έξοδο, ένα επιπλέον έξοδο σε σχέση με τις εναλλακτικές επιλογές που έχουν, οι οποίες είναι για παράδειγμα ένα έτοιμο γεύμα από το σούπερ μάρκετ ή να μαγειρέψουν και κάτι στο σπίτι. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, τρία είναι τα βασικά σημεία στα οποία θα πρέπει να εστιάσουν και να εξετάσουν αν μπορούν να αναθεωρήσουν οι επιχειρήσεις αυτές αυτή τη στιγμή. Πρώτον, το μενού τους. Δεύτερον, οι τιμές, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Και τρίτον, η επικοινωνία που έχουν και διατηρούν με τους πελάτες τους αυτή την περίοδο. Σχετικά με το μενού, οι πελάτες αυτή τη στιγμή δεν αναζητούν ούτε κάτι περίτεχνο, ούτε κάτι φανταχτηρό. Μάλιστα, έρευνες έχουν δείξει ότι σε περίοδο αβεβαιότητας, όπως είναι αυτή που διανύουμε, οι άνθρωποι έχουμε την τάση να αναζητούμε και να επιστρέφουμε σε διαχρονικές, γνώριμες, παραδοσιακές αξίες, γιατί αυτές είναι που μας μεταφέρουν και ένα αίσθημα ασφάλειας. Μία καλή λύση λοιπόν είναι να προσαρμόσουμε το μενού μας, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, μειώνοντας τις διαθέσιμες επιλογές που έχουμε και να προσφέρουμε αυτό το οποίο λέμε, αποκαλούμε φαγητό της μαμάς, σπιτικό φαγητό, αυτό που είναι πλέον γνωστό σε όλους μας ως comfort food. Προσέξτε, comfort food δεν σημαίνει junk food. Άρα εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε εκείνα τα φαγητά που μας κάνουν να τρέξουμε στην παιδική μας ηλικία και στο οικογενειακό τραπέζι και έχουν μια συναισθηματική αξία για όλους μας. Παράλληλα, έχει νόημα να τονίσουμε τα ωφέλη που προσφέρει ένα πιάτο στον οργανισμό μας, μιας και όπως μπορείτε να φανταστείτε, πολλοί καταναλωτές αυτή την εποχή έχουν κάνει μια στροφή προς την υγιεινή διατροφή. Εναλλακτικά, μπορούμε να αναφέρουμε και την ιστορία ενός πιάτου. Για παράδειγμα, εάν έχουμε στο μενού μας μια ιδιαίτερη σπιτική συνταγή ή μια συνταγή που μας έχει δώσει η γιαγιά μας, για παράδειγμα, μπορούμε να αναφερθούμε στην ιστορία για το πώς δημιουργήθηκε ή για το πώς εξελίχθηκε αυτό το πιάτο. Η χρήση του storytelling γενικότερα, δηλαδή το να λέμε μια ιστορία πίσω από αυτό που προσφέρουμε στους πελάτες, είναι μια ενδεδειγμένη πρακτική για να ενισχύσουμε τα αντιλαμβανόμενα ωφέλη και την αξία που έχει ένα πιάτο για τους πελάτες μας. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι πελάτες που παραγγέλνουν είτε delivery είτε take away ενδεχομένως να εξυπηρετούν και άλλα μέλη της οικογένειάς τους. Άρα, έχει νόημα να ομαδοποιήσουμε την όποια προσφορά μπορεί να κάνουμε σε πακέτα γευμάτων. Έτσι μπορούμε να επιτύχουμε τρία πράγματα. Πρώτον, να ικανοποιήσουμε την ανάγκη των πελατών να παρέχουν γεύμα και με ασφάλεια σε όλη την οικογένεια. Δεύτερον, να διευκολύνουμε τη διαχείριση της κουζίνας μας. Και τρίτον, να έχουμε το περιθώριο να κάνουμε κάποιες βραχυχρόνιες προσφορές προς τους πελάτες μας. Τώρα, σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα να προσαρμόσουμε το μενού μας προσφέροντας ίσως κάποια πιο οικονομικά πιάτα, θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια βραχυχρόνια μείωση των τιμών μας της τάξης του 15-20%. Το ποσοστό αυτό φαίνεται να πετυχαίνει μια καλή ισορροπία, γιατί από τη μία οποιαδήποτε μείωση μικρότερη του 15% δεν αποτελεί αρκετά σημαντικό κίνητρο έτσι ώστε να προσελκύσει τους πελάτες, ενώ από την άλλη μία έκπτωση μεγαλύτερη του 20% μπορεί να κάνει κάποιους από τους τακτικούς μας πελάτες να αναρωτηθούν κατά πόσο μπορεί να υποφελούταν μία επιχείρηση από αυτούς μέχρι σήμερα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι θα έρθει η στιγμή που το εστιατόριό μας θα επανέλθει σε μία κανονική λειτουργία. Άρα θα πρέπει να επικοινωνήσουμε στους πελάτες μας με ξεκάθαρο τρόπο ότι πρόκειται για βραχυχρόνια ειδική προσφορά λόγω των ειδικών συνθηκών και της κρίσης που αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο. Μιλώντας για επικοινωνία, εδώ είναι το βαρύ πυροβολικό που έχουν στη διάθεσή τους τα εστιατόρια αυτή τη στιγμή. Είτε έχει ανασταλεί πλήρως η λειτουργία τους, είτε λειτουργούν μόνο με delivery ή και take-out. Τι σημαίνει αυτό? Τα εστιατόρια θα πρέπει να ενημερώσουν την ιστοσελίδα τους ή τη σελίδα τους στα κοινωνικά δίκτυα, παρέχοντας όλες τις πληροφορίες που είναι χρήσιμες για τους καταναλωτές. Είμαστε ανοιχτά αυτό το ωράριο. Προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες. Αυτό είναι το μενού μας. Αυτές είναι οι προσφορές μας. Κυρίως όμως θα πρέπει να τονίζουν τόσο τις διαδικασίες αυξημένης υγιεινής που τηρούνται, όσο και τις δυνατότητες ασφαλής παράδοσης του φαγητού.
Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανησυχία των πελατών αυτή τη στιγμή. Κατά πόσο μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους ασφαλές φαγητό, τόσο για τους ίδιους όσο και για την οικογένειά τους. Άρα, πέρα από το να αναφέρουμε τα αυστηρά μέτρα υγιεινής που τηρούμε στον χώρο μας, μπορούμε να το αναδείξουμε ακόμα περισσότερο ανεβάζοντας, για παράδειγμα, φωτογραφίες ή ακόμα και βίντεο τα οποία να δείχνουν στην πράξη πώς τηρούνται αυτοί οι κανόνες. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας εικόνες που δείχνουν το προσωπικό μας να φοράει μάσκα και γάντια κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του φαγητού. Εφόσον προχωρήσουμε όμως σε μια τέτοια διαδικασία, δεν θα πρέπει να φοβηθούμε να συστήσουμε και το προσωπικό μας μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, έτσι ώστε να δώσουμε ένα πιο προσωπικό χαρακτήρα στην επικοινωνία και να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών προς την επιχείρησή μας. Επίσης, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτή τη στιγμή, σε οποιαδήποτε επικοινωνία προς τους πελάτες, δεν χρειάζεται να υιοθετούμε ένα βαρύ επιχειρηματικό ύφος. Ναι, μεν αυτό που βιώνουμε είναι ιδιαίτερα σοβαρό, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα μηνύματά μας θα πρέπει να είναι απρόσωπα. Αντίθετα, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι απευθυνόμαστε στους πελάτες μας με αμεσότητα και ειλικρίνεια. Και φυσικά έχει ιδιαίτερη σημασία να εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για οποιαδήποτε στήριξη μας προσφέρουν αυτή την περίοδο της κρίσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα εστιατόρια των οποίων έχει ανασταλεί πλήρως η λειτουργία τους, οι επιλογές είναι κάπως πιο περιορισμένες. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Τι θέλω να πω. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι θα έρθει η ώρα που όλη αυτή η κρίση θα αρχίσει σιγά σιγά να υποχωρεί. Και ενώ είναι αλήθεια ότι κανένας μας δεν μπορεί να έχει με βεβαιότητα μία σαφή εικόνα της επόμενης ημέρας, προς το παρόν έχει νόημα να δώσουμε έμφαση και να επικεντρωθούμε σε αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Ξέρετε, καμιά φορά όλοι μας έχουμε μία τάση να εστιάζουμε στο βραχυπρόθεσμο όφελος, αγνοώντας τα ωφέλη που μπορεί να μας αποφέρει στο μέλλον ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Θεωρώ ότι τώρα είναι η στιγμή που θα πρέπει ίσως να δώσουμε λίγο περισσότερο βάρος σε ενέργειες που θα μας ωφελήσουν μακροπρόθεσμα. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν? Είναι πολύ απλό να επικοινωνήσουμε με τους πελάτες μας. Άρα λοιπόν τι κάνουμε? Αρχικά ενημερώνουμε οπωσδήποτε κάθε σημείο επαφής με τους πελάτες ότι είμαστε κλειστά, τονίζοντας ότι ενδιαφερόμαστε τόσο για την ασφάλεια των πελατών, όσο και για τους εργαζόμενους μας, αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Σε δεύτερο στάδιο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία μας, αλλά και τις σελίδες μας στα κοινωνικά δίκτυα, έτσι ώστε να σκιαγραφίσουμε ένα γενικό προφίλ των ατόμων που μας παρακολουθούν. Με βάση λοιπόν αυτές τις πληροφορίες, μπορούμε να κάνουμε ένα σύνολο από ενέργειες, έχοντας υπόψη μας τρία πράγματα. Πρώτον, ότι ο στόχος της επικοινωνίας μας είναι να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον των followers μας, έτσι ώστε να έχουν και λόγο να συνεχίσουν να μας παρακολουθούν. Ναι, μεν πλέον αρκετός κόσμος έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή του, όμως σε αυτή την περίπτωση ισχύει ό,τι και υποκανονικές συνθήκες. Εάν κάτι δεν είναι αρκετά ενδιαφέρον ή θεωρώ ότι δεν με αφορά, τότε θα το προσπεράσω. Άρα, αν για παράδειγμα ανεβάζουμε κάποιες συνταγές, καλό είναι να προτιμάμε αυτές που είναι προσαρμοσμένες στις ικανότητες ενός απλού ανθρώπου και όχι ενός επαγγελματία σεφ. Επίσης, καλό είναι να αποφεύγουμε υλικά που είτε δεν βρίσκουμε εύκολα ή που δεν είναι τόσο οικονομικά. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να βάλουμε τους πελάτες μας στη διαδικασία να κάνουν πολλά περαδόθε στο σούπερ μάρκετ, αλλά ούτε και να ξοδέψουν πολλά χρήματα για να μπορέσουν να φτιάξουν τη συνταγή μας. Ακόμα καλύτερα, δίνουμε το χρόνο στους followers μας να συγκεντρώσουν τα υλικά και τους δίνουμε ένα ραντεβού για να φτιάξουμε τη συνταγή παρέα μέσω, για παράδειγμα, ενός live webinar. Δεν ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή θέλουμε αμεσότητα και διάλογο και συμμετοχή των πελατών σε όποια ενέργεια και αν είναι αυτή που κάνουμε. Δεύτερον, μέσω αυτής της επικοινωνίας μπορούμε να πάρουμε πολλές πληροφορίες για τους πελάτες μας και να αξιοποιήσουμε και όλες αυτές τις πληροφορίες μεταγενέστερα. Για παράδειγμα, μπορούμε να κάνουμε polls προς τους followers μας, έτσι ώστε να δούμε ποιες είναι οι σκέψεις τους, οι απόψεις, οι στάσεις τους σε σχέση με το εστιατόριό μας, αλλά και με όλα αυτά που τους ενδιαφέρει να δουν από εμάς αυτή τη στιγμή. Τι είναι αυτό που τους αρέσει, τι δεν τους αρέσει, τι θα ήθελα να αλλάξει. Είναι μια καλή ευκαιρία όχι μόνο για να εντοπίσουμε πώς μας αντιλαμβάνονται οι πελάτες μας, αλλά και για να τους γνωρίσουμε εμείς οι ίδιοι καλύτερα. Όσο καλύτερα γνωρίζουμε ποιοι είναι οι πελάτες μας, με όλη τη σημασία της λέξης, τόσο καλύτερα θα μπορέσουμε να τους εξυπηρετήσουμε. Τρίτον, μπορούμε να κάνουμε στοχευμένες ενέργειες με διαφορετικές θεματικές προτάσεις. Να κάνουμε δηλαδή αυτό που ονομάζω concept fooding. Δηλαδή, ποιες είναι οι συνήθειες που μπορεί να έχουν οι followers μας κατά τη διάρκεια της παραμονής στο σπίτι.
Με βάση κάποια έτσι λίγο ασφαλή κριτήρια, μπορούμε να πούμε ότι σίγουρα κάποιοι βλέπουν ταινίες, κάποιοι άλλοι πιθανότατα εργάζονται, ενώ κατά πάσα πιθανότητα υπάρχουν κάποιοι followers μας που αθλούνται αυτή την περίοδο. Άρα, σε αυτές τις ομάδες κάνουμε τις αντίστοιχες προτάσεις. Για παράδειγμα, προτείνουμε snacks για μία βραδιά προβολής ταινίας, γρήγορα γεύματα για αυτούς που εργάζονται ή ένα δυναμωτικό πρωινό για αυτούς που αθλούνται με κάποιο τρόπο. Όσο δύσκολη και αν είναι αυτή η περίοδος που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πολλές ακόμα ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε την αβεβαιότητα αυτή της κρίσης. Ωστόσο, αν θέλουμε να κρατήσουμε τρία πράγματα ως κριτήριο για τις κινήσεις που θα κάνουμε τώρα, θα έλεγα πρώτον να θυμόμαστε πως κάθε επικοινωνία μας θα πρέπει να έχει ένα άμεσο και θετικό ύφος. Δεύτερον, να έχουμε πάντα υπόψη μας ποιος είναι ο τελικός αποδέκτης της επικοινωνίας μας, έτσι ώστε να προσαρμόζουμε και όποια μηνύματα στέλνουμε ή πληροφορία με βάση τον τελικό αποδέκτη. Και τέλος, να εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για οποιαδήποτε στήριξη δεχόμαστε από τους πελάτες μας αυτή τη στιγμή.